Νομίζω ότι είχε δεχθεί και επικριτικά σχόλια τότε που είχε πάει στην Τουρκία να παίξει. Είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένα πια βγάζει το μακρύ του και το κοντό του. Δεν το συζητά, απλά είχε έρθει σε δύσκολη θέση. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να δικαιολογηθώ για κάτι. Εννοείται αυτό. Η υποκριτική δεν έχει εθνικότητες και είδος ανθρώπων και σύνορα. Οπότε προφανώς και ακούστηκαν διάφορα, αλλά. Αναστασία μου, αυτό θέλω να πω τώρα για να καταλάβεις πόσο κακός κόσμος υπάρχει. Εδώ κατηγόρησαν την Ελλάδα που έστειλε βοήθεια στην Τουρκία για το σεισμό. Δηλαδή, τι περιμένεις? Πήγαμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε εδώ οι δικοί μας οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ να βγάλουν και βγάλαν και παιδάκια από εκεί πέρα μέσα και κάποιοι είπαν γιατί στείλαμε βοήθεια να βοηθήσουμε την Τουρκία. Τώρα, με αυτούς τους ανθρώπους ούτε να κάτσεις να μιλήσεις δεν αξίζει τον κόπο. Προφανώς και όσοι και δικοί μου, όσοι άνθρωποι κοντά μου που μου ήρθαν και μου είπαν ότι ξέρω εγώ, οι Τούρκοι βάρβαροι άνθρωποι και αυτά, αν δεν έχεις κάτσει στο σπίτι τους, να φας μαζί τους, να τους ζήσεις όπως τους έζησα εγώ και οποιοδήποτε άλλος Έλληνας που έχει πάει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκεί έξω και στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα βασικά, που ναι, προφανώς υπάρχουν και κακοί άνθρωποι και καλοί άνθρωποι. Προφανώς όλες τις χώρες ισχύει αυτό. Και στην Τουρκία εγώ έζησα. Πολύ όμορφο περιβάλλον, με πολύ όμορφο κόσμο. Δεν έζησα καθόλου ρατσισμό ή οτιδήποτε. Είναι πολύ άσχημο να.